Δεν χρειάζεται κανένα μέτρο για να κλείσει η συμφωνία με την Τρόικα. Είναι πάρα πολύ απλό. Η συμφωνία με την Τρόικα θα είχε κλείσει, εάν δεν υπήρχε η πολιτική αστάθεια, θα είχε κλείσει από το Δεκέμβριο. Τότε γιατί σας ζητούν να λάβετε σειρά μέτρων. Και η χώρα, με τότε γιατί τα διαπραγματεύεστε με τα mail κανένα, του Χαρτούβελη. Αυτό το mail είναι ένας μεγάλος μύθος. Δεν υπάρχει. Κανένα μέτρο δεν χρειάζεται να ληφθεί, κυρία Τσαπανίδου, διότι η χώρα δεν έχει δημοσιονομικό κενό. Λαμβάνεις μέτρα αν δεν έχεις λεφτά. Η χώρα αυτή τη στιγμή για το 2015 έχει και πρωτογενές πλεόνασμα και ρυθμό ανάπτυξη 3%. Τώρα με τη διαδικασία των εκλογών αυτά υπάρχει κίνδυνος να ανακοπούν. Θέλω όμως να σας πω κάτι τελευταίο για τον Έμφυα. Παρακαλώ. Θα περιμένεις, κύριε Λιβάη. Τελειώστε. Καταλαβαίνω. Παρακαλώ, τελειώστε, είναι πρώτη κύριε φορά που κατεβαίνει, θα κάνει λίγο υπομονή. Λοιπόν. Έχω ερώτηση για εσάς, κύριε Λιβάνη, για το ότι κατεβαίνετε. Μας είπε για τον Έμφυα ο κύριος Λιβάνης και, εν πάση περιπτώσει, είναι και σημαία του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ο κύριος Λιβάνης, είμαι σίγουρος, σαν ένας πολύ σωστός επιχειρηματίας και συνεπής, θα πληρώνει τους φόρους του. Τον ξέρω τον άνθρωπο, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, έχουμε τέλος πάντων γνωριζόμαστε. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας, ο αρχηγός σας όμως, κύριε Λιβάνη, δήλωσε ότι δεν πληρώνει Έμφυα. Και όταν του είπανε αυτά τα λεφτά που λες, θα πας να τα δώσεις σε κάποιο τέλος πάντων ίδρυμα φιλανθρωπικό, είπα, σας ξεγέλασα, εγώ μένω στο Νίκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την σοβαρότητα του ανδρός. Μάλιστα. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, αγαπητέ κύριε Λιβάνη, εσείς που είστε ένας επιχειρηματίας και τέλος πάντων αγωνίζεστε για να μπορέσετε να επιβιώσει η επιχείρησή σας, πώς θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό σε ένα περιβάλλον αστάθειας, σε ένα περιβάλλον που θα πάτε, και τελειώνω μια που μιλήσαμε για την Ισπανία, θα πάτε στους Ισπανούς και θα τους πείτε, ξέρετε, μας δανείσατε 26 δις, ο ισπανικός λαός, κύριε Λιβάνη, και θα του πείτε, ξέρετε, εμείς αυτά τα 26 δις δεν θα σας τα δώσουμε πίσω. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν θα σας συμβούλευα, δεν ξέρω, δεν σας εύχομαι Δινόπουλε. Καλή επιτυχία. Άρα, και να εκλεγείτε. Φοβάμαι όμως ότι αν εκλεγείτε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ως επιχειρηματίας θα το μετανιώσετε.